Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Ευθύμη Ραμπότα, πρώην πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, να μας πει το λόγο που αποχώρησε από τη Σχολική Επιτροπή. Καλησπέρα, κύριε Ραμπότα. Καλησπέρα, κύριε Μασαρδέ. Είστε μέλο της Σχολικής Επιτροπής και ως πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ τώρα αποφάσισατε να απέχετε, να παραιτηθείτε. Θέλει να μας πει το λόγο. Είναι προσωπικοί λόγοι που παραιτήθηκα από την 9 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, την ΕΣΕΔΕ. Εξάλλου και συμμετείχα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήμουν ως αναπληρωματικό μέλος λόγω παραίτησης του κ. Κότση. Ολοκλήρωσα εκεί την παρουσία μου. Έχω αρκετές υποχρεώσεις και θεώρησα σκόπιμο να παραιτηθώ από τη Σχολική Επιτροπή, δίνοντας βήμα και σε υπόλοιπους που θέλουν να ασχοληθούν. Τώρα θα ήσασταν πάλι αναπληρωματικός? Όχι, όχι. Το προηγούμενο διάστημα. Το προηγούμενο διάστημα κάλυπτα την θέση από τη θέση του αναπληρωματικού ως τακτικό μέλος. Σε αυτή την περίοδο δεν ανανεώνονται αυτά κάθε 2,5 χρόνια? Όχι. Από τη στιγμή που παραμένει ο ίδιος πρόεδρος στην νέα σχολική επιτροπή, ο κ. Τερζής Βασίλης, η επιτροπή συνεχίζει, έχει πενταετή θητεία και ανάλογα με τις παραιτήσεις ή τα κενά που παρουσιάζονται, καλύπτονται κάθε φορά. Μάλιστα, μην προστρέφετε το ενδιαφέρον σας πολιτικά κάπου αλλού, κύριε Ραμπότα, και θελήσετε έτσι να κρατήσετε χρόνο γι' αυτό. Το πολιτικό σχετικό είναι πολύ ρευστό. Αναμένουμε και εξάλλου θα υπάρχουν αρκετές εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο σε θέματα νομοθετικού πνοτοπέτσης περιεχομένου που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Και περιμένουμε να δούμε ενδιαφέρον. Εγώ θα συνεχίσω από την πλευρά του Συμβούλου να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κρίνω τα θέματα όπως τα έκρινα και ως τώρα. Προλάβατε να κοιτάξετε καθόλου τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή του νομοσχεδίου? Είναι πολύ νωρίς, νομίζω είναι προσχέδιο, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί αρκετά ζητήματα. Κάποιοι, ξέρετε, αρκετοί βλέπουν επιδερμικά τα ζητήματα, αλλά αυτά τα ζητήματα της τοπικής δημοκρατίας είναι πολύ ουσιαστικά και δεν πρέπει να μένουμε μόνο εάν θα γίνουν παραπάνω περισσότεροι αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ ουσιαστικά για τα ζητήματα το να αντιμετωπίζονται προβλήματα της καθημερινότητας και να ασκείται μια πολιτική από τους συνδυασμούς οι οποίοι κερδίζουν τις εκλογές στις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να υπάρχουν παρεμβάσεις, γιατί είναι γεγονός και το ζείτε και εσείς από τη θέση που έχετε την άλλη ή εγώ που είμαι προηγούμενος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου αρκετά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών έρχονται και ζητούν λύσεις σε επίπεδο πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι ο Καλλικράτης είχε πάρα πολλά λάθη και έγινε στο γόνατο. Πιστεύετε τώρα η κυβέρνηση δίνει την ανάλογη προσοχή που θα πρέπει ώστε να διορθώσει κάποια έστω από τα λάθη? Ο Καλλικράτης πολύ σωστά έγινε, θα μου επιτρέψετε αυτό, έγινε πολύ σωστά γιατί γινόταν, να πω, το ΕΛΑΝΑΞ. Και έπρεπε να μαζευτεί η κατάσταση και έτσι ενσωματώθηκαν πάρα πολλά κέντρα αποφάσεων, ανεξέλεγκτες καταστάσεις, χωρίς πολλούς ελέγχους. Τα ζήσαμε με τον Καλλικράτη όταν ενσωματώθηκαν δήμοι, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, ανώνυμες εταιρείες. Και μπήκε ένα πλαίσιο θεσμικό το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρότερο και πολύ πιο ελεγχόμενο, να το πω, για όλες τις πράξεις. Αυτό που συνέβαινε πρώτα από την Καποδίστρα είχε ξεχυλώσει, να το πω έτσι, πάρα πολύ κατάσταση και στο θέμα το χρηματικό, αλλά και σε επίπεδο παρεμβάσεων. Ασχολούμαστε με δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα και όχι με τα ουσιαστικά, με υποδομές και ανάδειξα, αν θέλετε, των περιοχών. Αυτό το οποίο επιδιώκεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι ότι το φέρνει ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όμως έχει πάρα πολλά, να το πω έτσι, ασαφή σημεία. Περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα ακουμπήσει αυτό το οποίο είναι απέτηση και του κόσμου και ζητάει μια σοβαρή και λογική αντιμετώπιση της λειτουργίας του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Έχει να κάνει σχέση με το σχεδιασμό των περιφερειών, έχει σχέση αν θα παραμείνουν οι περιφερειακές ενότητες, οι δήμοι σε ποιο βαθμό θα εκπροσωπούνται, πώς θα εκλέγονται και δεν είναι μόνο οι αντιμισθίες ή ο παραπάνω αριθμός των αντιδημάρχων ή το οτιδήποτε άλλο. Νομίζω πρέπει να γίνει ακόμα πιο αυστηρότερο το πλαίσιο λειτουργίας.
Ωραία, εδώ θα είμαστε. Η κυβέρνηση είπε μετά το Πάσχα θα το φέρει το νομοσχέδιο, οπότε θα το δούμε, κύριε Ραμπότα. Και μετά το Πάσχα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις και στα δημοτικά πράγματα. Θα έχουμε αρκετά, πιστεύω, μέχρι τον Ιούνιο. Μάλιστα. Ωραία, εδώ θα είμαστε, υγεία να έχουμε, θα τα παρακολουθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ναι, ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.